Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσικαλάκη, καλή σας ημέρα και σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανατόλη. Πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε αυτήν την συνάντηση χθες από τη δική μας πλευρά. Για να δούμε και από τη δική σας πλευρά πώς είδατε ένα-ένα τα ζητήματα. Για τη Γουνοπία είστε πεπισμένος ότι σε μια εβδομάδα θα έχουμε αποτελέσματα, ανακοινώσεις και βοήθεια? Είμαι πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που είπατε θα γίνει. Δηλαδή αυτό που θα σας πω δεν είναι μόνο δικιά μου αίσθηση. Είναι αίσθηση πρώτα και πάνω από όλα των Γουναράδων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ζήτημα. Οι οποίοι καταρχάς έναν ικανοποιημένοι που έγινε μια μισάωρη τουλάχιστον συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτό μας είπε και ο κύριος Τσούκας μόλις. Ναι. Είχαν την χρονική άνεση να εκθέσουν τα προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Του τα είχα πει εξάλλου και εγώ την Δευτέρα το μεσημέρι που είχα συνάντηση μαζί του στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό που είπε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κατάλαβε ότι η Γούνα έχει τεράστιο πρόβλημα από την απόφαση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απαγόρευσης όλων των ειδών πολυτελείας από την Ευρώπη προς τη Ρωσία. Είπε ότι θα μιλήσει με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και μέσα σε μια εβδομάδα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις. Ήδη ο κύριος Τσούκας είναι καθοδόν για την Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στο... θα είναι εκεί και θα έχει τις πρώτες του επαφές με οικονομικό επιτελείο για να δώσει στοιχεία για τον κλάδο. Κύριε Τσικαλάκη, στον κλάδο και αυτό... Και στη συζήτηση μέσα στο χώρο εκεί που ήταν κοντά στα φωτοβολταϊκά πάρκα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός ενημέρωση, είπε μάλιστα ρώτησε ποσοτικοποιήστε μου το τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή αυτή η ζημιά τώρα, πόσο κοστολογείται. Και αυτά θα δώσει ο κύριος Τσούκας στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπως φαίνεται σήμερα. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να ξέρει η κυβέρνηση ποιο είναι το κόστος για τους επιχειρηματίες. Και από εκεί και πέρα, με βάση τα δημοσιονομικά της χώρας, είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση κάτι θα κάνει. Το τι ακριβώς θα κάνει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, όπως αντιλαμβάνεστε, να το ανακοινώσω σήμερα. Θα το ανακοινώσει η κυβέρνηση σε λίγες μέρες. Τώρα, κύριε Τσικαλάκη, εκτός από τους εργοδότες που πλήγονται, τους ιδιοκτήτες των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, είναι και ένας ολόκληρος γουνοποιητικός κόσμος. Σε αυτό που έγινε χθες, συζητήθηκε καθόλου το πώς και οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα βοηθηθούν? Πάμε σε ένα μοντέλο αναστολών με το γνωστό πεντακοσάρικο του κορονοϊού. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί ξέρετε ότι και εμένα τέθηκε από γουναράδες του επιχειρηματίες το αίτημα να συνεχιστεί η συνεργασία. Κατάφερα με παράσταση που έκανα στο οικονομικό επιτελείο να πάρουμε σαν κλάδος άλλο ένα δίμηνο. Απρίλιο-Μάιο υπάρχει συνεργασία. Που συνεργασία σημαίνει το ίμιση του μισθού το καταβάλει ο επιχειρηματίας, το ίμιση το κράτος. Για αυτούς που δουλεύουν, έχουμε εξηγήσει αυτούς. Για αυτούς που δεν δουλεύουν όμως. Αμέσως μόλις έγινε επιτευχτό αυτό, εκφράστηκε η ανησυχία, το παράπονο ότι να δώσω πολύ καλό είναι το μέτρο, αλλά εφόσον υπάρχει δουλειά. Αν δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει μέτρο. Να δώσω το μισό μισθό όταν δεν έχει αντικείμενο, δεν υπάρχει εργασία. Επομένως, όσον αφορά τους γουνεργάτες, το αίτημα είναι να συνεχιστεί η βοήθεια από την πολιτεία. Η αναστολή. Της αναστολής εργασίας. Άρα λοιπόν, εδώ είναι κάτι σημαντικό, κύριε Τσικαλάκη, για να μην το προσπεράσουμε. Άρα λοιπόν. Όχι, δεν το προσπεράμε. Ξέρετε, όταν λέμε γούνα, εννοούμε, να το ξαναλέμε, γουνεργάτες, γουνοποιούς, γουνεμπόρους. Συμφωνούμε. Τους εκτροφείς, βάλτε τους όπου θέλετε. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε. Προσανατολιζόμαστε για τους γουνεργάτες. Θα πάμε μάλλον σε ένα σύστημα αναστολών, όπως το είχαμε με τον κορονοϊό, 500 ευρώ και κάτι. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το έτοιμο. Και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί και μετά να πάμε στο να ποσοτικοποιήσουμε. Μαζί σας και σε αυτό. Μαζί σας και σε αυτό. Τις κρεμάστρες ή αυτά που ήταν έτοιμα να παραχθούν και έγινε η αναστολή. Αυτό είναι λογικό. Κύριε Τσικαλάκη, πιστεύετε ότι τις εξελίξεις και τις βοήθειες θα τις προλάβει και το Πάσχα? Δηλαδή πιστεύετε ότι θα είμαστε τόσο πολύ κοντά, ώστε να φτάσουμε σε κάποιο είδους βοήθεια? Γιατί το λέμε αυτό, γιατί το Πάσχα είναι πολλαπλάσιες και οι ανάγκες. Ούτως ή άλλως, για αυτό το μήνα
Ισχύει η συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ισχύει. Δεν θα... Όχι, αναφέρομαι για τις αναστολές. Αν δηλαδή ναι. το πρώτο μπορεί να ανακοινωθεί, μπορεί να είναι οι αναστολές και άμεσα να εισπράξουν κάποια χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να, αυτό το μήνα να πάρουν όσοι θα δουλεύουν το μισό μισθό με τη συνεργασία και από εκεί και πέρα, αν θα είναι από αυτό το μήνα οι αναστολές ή θα είναι από το Μάιο, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, αλλά φαντάζομαι έχει λογική αυτό που λέμε να ισχύσει σίγουρα από τον επόμενο μήνα. 100% για να μην είμαστε υπέρ αισιόδοξοι για αυτό το μήνα. Φαντάζομαι ότι τον επόμενο μήνα θα ισχύσει κανονικά. Ωραία. Τώρα, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και περιμένουμε ότι θα συμβεί, γιατί τώρα καλώς κακώς μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Για να μην ξεφεύγουν, ναι, πολύ καλά αυτό που συζητάμε τη Γούνα, αλλά όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σημείο κορυφής στη διεκδίκηση από πλευρά του νομού. Είναι το φράγμα. Το είπα νωρίτερα. Είναι το φράγμα. Ξέρετε πολύ καλά. Χθες υπήρξε νέα ερώτησή σας, λοιπόν, για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Νέα ερώτηση στη συζήτηση αυτή. Ναι. Τι θα γίνει με το φράγμα. Ναι. Τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Αυτή η ερώτηση, η χθεσινή, κύριε Νατούλη, ήταν στη συνέχεια της συζήτησης που είχαμε τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα στο γραφείο του, που το έθεσε επιτακτικά. Αν πρώτη προτεραιότητα θέμα στο νομό είναι η συνέχιση του πράγματος των εταιριών, τον ενημέρωσε για τη σύσκεψη που είχα κάνει, που είχα προκαλέσει στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γεργαντά ένα μήνα πριν, νομίζω ήταν ή 3 ή 4 Μαρτίου, ναι. όπου ήταν και η αυτοδιοικητική μαζί μου, όπου ο κ. Γεργαντάς είπε ότι σε ένα μισό μήνα θα μας απαντήσει τι μπορεί να κάνει. Μόλις ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα, τη μείωσε και είπε ότι θα επικοινωνήσει άμεσα με τον Γεργαντά να ζητήσει ενημέρωση. Οπότε, εκεί που ήμασταν όλοι γύρω-γύρω στο τραπέζι που είδατε στη φωτογραφία, το άκουσαν όλοι. Στο θέμα της Γούνας, το άκουσαν όλοι. Είπα στον Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνατε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το φράγμα των εταιριών, και μου είπε, μου έστειλε ενημερωτικό και μου είπε ότι σε 2 το πολύ μήνες θα θεωρεί ότι θα δώσει λύση. Λέω λύση, όχι επαναδημοπράτηση. Εννοείται. Επανεκκίνηση του έργου. Όταν λέμε για λύση, εννοούμε επανεκκίνηση του έργου με κάποια από τις εταιρείες που είναι ήδη στη διαδικασία. Γιατί το άλλο, η επαναδημοπράτηση είναι καταστροφική. Θα μας πάει πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Άρα λοιπόν σε 2 μήνες... Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε θετική λύση. Και μάλιστα μου είπε ότι, επειδή ξέρετε, όταν φτάνει στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, ανεβαίνουν και τα όπλα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ρίχνει στον αγώνα σε βοήθεια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γεργαντά και τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών, λόγω του ότι οι υπηρεσίες του έχουν μεγάλη εμπειρία στο να προχωρούν ή να ξεπλοκάρουν έργα. Άρα λοιπόν και ο Καραμαλής θα βοηθήσει τον Γεργαντά για να βρει λύση. Με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Τι να πω, μακάρι. Γι' αυτό πήγαμε και στον Πρωθυπουργό, γιατί παραπάνω δεν υπάρχει. Μακάρι για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που μπορούμε να έχουμε στο νομό Καστοριάς. Μακάρι. Μακάρι. Εγώ είμαι αισιόδοξος, συγκρατημένα βέβαια ακόμη, ότι στο τέλος θα έχουμε τη λύση με τη συνέχεια. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός που έχει δώσει λύση σε πολύ καυτότερα θέματα, ότι σε αυτό που ήταν πάρα πολύ μπερδεμένο από ό,τι φάνηκε, στο τέλος να έχουμε έστω και με καθυστέρηση. Για να δούμε λύση. Λοιπόν, αν τέλος Μαΐου θα έχουμε πραγματικές και ευχάριστες ανακοινώσεις για το φράγμα με επανεκκίνηση του έργου. Τέλη Μαΐου πια. Τέλη Μαΐου πια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσικαλάκια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.